όσον αφορά την αναδιάρθρωση σε τοπικό επίπεδο, κατά ένα μεγάλο βαθμό υιοθετήθηκαν οι προτάσεις μας, που θα πρέπει να πω ότι συμβάδιζαν σχεδόν στο σύνολό τους με τις προτάσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θησσαλονίκης. Φαίνονται στο προεδρικό διάταγμα να υλοποιούνται. Στην πράξη είναι μια κατάσταση η οποία κολυσιεργεί, η οποία καθυστερεί, και αυτό είναι οπωσδήποτε εις βάρος και των συναδέλφων μας και των πολιτών όσον αφορά την αποτελεσματική αστυνόμευσή τους. Βασικό μας μέλημα είναι η άμεση λειτουργία του τμήματος μεταγωγών για τους λόγους που έχουμε αναφέρει παλαιότερα και οπωσδήποτε η στελέχωσή του ως νεοειδρυθής υπηρεσία, δηλαδή από τον πίνακα των μορίων, από συναδέλφους που υπηρετούν την Ελλάδα. Το Τμήμα Μεταγωγών έχει αποφασιστεί η ίδρυσή του από το 2012. Είναι το τοπικό διάταγμα 54 του 2012. Είχε μείνει στις καλένδες. Τώρα βλέπουμε ότι με την παρούσα ψήφιση της αναδιάρθρωσης έχει πάρει σάρκα και οστά. Περιμένουμε να ιδρυθεί επιτέλους το Τμήμα Μεταγωγών στις ΣΕΡΣ. Αν από το ήδη ελλειπές προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θησσαλονίκης στελεχωθεί αυτό το τμήμα, τα προβλήματα θα μεγαλώσουν και δεν θα αμβληθούν. Αυτό είναι μια αναγκαιότητα, προβλέπεται στο προεδρικό διάταγμα, αλλά επειδή έχουμε δει κατά καιρούς άλλα να προβλέπονται, άλλα να ψηφίζονται και άλλα να γίνονται στην πραγματικότητα, το επισημαίνουμε. Αυτό θα μας δει σφόδρα αντίθετος και θα προβούμε τότε σε παραστάσεις διαμαρτυρίας.